boom, boom, gotta get, boom, 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 gotta get. I got that hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital speed. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Αμανατίδης και σας μιλάω από το δρόμο, συγκεκριμένα από το αυτοκίνητο, γιατί και εμείς θα πάμε διακοπές, αλλά μας έχετε πρίξει με τα επεισόδια τα εβδομαδιαία, άρα θα το γυρίσουμε εν πλώ που λένε. Γεια σας, είμαι ο Μακολτσουρίστ και όπως λέει ο Δημήτρης, θα πάει διακοπές. Εγώ θα δούμε. Σήμερα θα γίνει εντάχει το όλο επεισόδιο, να ξέρετε δεν θα έχει μάλλον part 2, οπότε γρήγορα θα μιλήσουμε για τα iPhone και το τι ακριβώς έχει συμβεί, για την απίστευτη επιτυχία που έχει κτηματολόγιο ΑΕ, είναι μια παγκόσμια πατέντα και πάλι, και πολλά θεματάκια περί τεχνολογίας, κυρίως περί Apple, κάτι καινούργια iMac, κάτι Mac Pro, τέτοια, αυτά λεπτομέρειες, θα σας πει και ο... Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, εγώ μισό λεπτάκι να πάρω λίγο το iPhone στα χέρια μου. Σωστός. Λοιπόν, γιατί έχουμε και σημειώσει, γι' αυτό έχει τίποτα άλλο. Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Και ιδίως τώρα καλοκαίρι. Τι έχουμε για διάβαση. Εδώ εκεί πρέπει να αναφέρω εγώ ότι τάσπισε η Apple στις πωλήσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό το πράγμα. Σιγά και μην δεν το κάνεις. Λοιπόν, 3,47 εκατομμύρια Mac, 8,4 εκατομμύρια iPhone, 9,41 εκατομμύρια iPod, 3,27 εκατομμύρια iPad. Τρομερό αυτό. Εκείνο το χάλια που δεν θα πουλούσε. Που δεν χρειάζεται. Ένα γκατζετάκι που είναι απλά, έτσι, ένα μεγάλο iPhone. Ναι. Και με λίγα λόγια τα έχει σπάσει, ας πούμε, η Apple. Αυτό που πολλοί που είπαν είναι ότι το iPad πούλησε σχεδόν όσο τα Mac. Ναι, γιατί όχι, γιατί και αυτό είναι ένα Mac, ξέρω. Είναι το μέλλον. Είναι... Το νούμερο πες εμένα, άσε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά που πουλάει, αυτά τα ξέρουμε. Το οικονομικό λίγο θέλω να με πεις, καθότι... Το οικονομικό, σαν κέρδος, ας πούμε, η Apple έχει 15, σαν έσοδο μάλλον, συγγνώμη, 15,7 εκατομμύρια δολάρια και το κέρδος είναι 3,25 εκατομμύρια δολάρια. Με λίγα μήπως λόγια, δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια, είπα, έτσι, είναι δις. Ναι, είναι δις. Είναι δισεκατομμύρια, λοιπόν. Αυτά είναι προ κερδών και φόρων κτλ. Αλλά σαν νούμερο, εντάξει, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, πάνω σε αυτά εδώ έρχονται και οι καινούριες φήμες που αναφέρουν ότι θα βγουν νέα Mac κτλ. Τώρα iMac, Mac Pro, θα δείξει, ας πούμε, δεν ξέρουμε και πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Μια και έχω το iPhone στα χέρια μου, να σου πω οπωσδήποτε να κατεβάσει τελευταία έκδοση του Skype για το iPhone, που επιτέλους υποστηρίζει multitasking, iOS 4 συγκεκριμένα, άρα και το multitasking και διάφορα άλλα νέα χαρακτηριστικά. Οπότε μπορεί να έχετε το Skype συνέχεια ανοιχτό και ό,τι και να κάνετε εκείνη τη στιγμή, να σας καλέσει κάποιος, να σας στείλει κάποιος ένα μήνυμα κτλ., θα έχει κανονικά επιλογή να απαντήσετε, να το απορρίψετε κλπ. Το μέλλον είναι εδώ, με συνδυασμό iPhone και Skype. Καλά, αυτό τώρα με το Skype δεν είναι και πάντα πολύ καλό. Τώρα, άμα το έχω συνέχεια ανοιχτό, να πούμε, θα λέω να δεν ήμουν στον υπολογιστή. Τώρα δεν μπορώ να πω και τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Θα το έχω συνέχεια away, ας πούμε, το σηματάκι, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα. Εμένα, εντάξει, πέραν από τα νούμερα και αυτά όλα τα υπέροχα, για τις φήμες περί Apple, ας πούμε, να συμπληρώσω, όχι στις φήμες, στα γεγονότα, απλά να συμπληρώσω τις φήμες που ακολουθούν. Αναμένονται Αύγουστο, Σεπτέμβριο, εγώ κατά Σεπτέμβριο το κόβω, καινούρια iMac, καινούρια Mac Pro. Τα Mac Pro τα περιμένουμε πώς και πώς, θα βγάλουν. Αλλά μια ένσταση μόνο, έχει μείνει πολύ πίσω το software. Πάρα πολύ πίσω το software, δυστυχώς τα μηχανήματα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατά, αλλά δεν υπάρχει η εκμετάλλευση αυτής της υποδύναμης, να το πούμε, ας πούμε, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Πιστεύω και εκεί κάτι κάνουν, απλά το πάνε πολύ πολύ αργά. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Συγχαρητήρια στην κτηματολόγιο ΑΕ, αυτή την απίστευτη εταιρεία, ναι, η οποία κατάφερε και κάποια στρατόπεδα και βάσεις και μυστικές αποθήκες που δεν τις είχαν χαρτογραφήσει, εντός εισαγωγικών, οι αντίπαλοι μας και οι Τούρκοι κτλ. Γύρω γύρω, που πήγε, τις έδωσε με ακρίβεια βάσει Google Maps, με συντεταγμένες όλα τα πάντα, τα έδωσε στη δημοσιότητα βάζοντάς τα απλά με άσπρο χρωματάκι. Τυπογραφικό λάθος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μπράβο, δεν το κατάλαβε κανένας. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Να δούμε τώρα ο Μπένι τι κάνει.
αυτά προς το παρόν. Να δούμε τι έχει να μας πει πάλι ο κύριος Μακκόλτσουρης τώρα, γιατί κάτι θα θέλει να πει επί του θέματος. Εγώ δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, απλά να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε σχετικά με το iPhone 4 που και καλά έχει προβλήματα κτλ. Και το θάβανε, ότι ξεκίνησε ο κόσμος και παίρνει τις θήκες του ή τα λεφτά του πίσω κτλ. Αυτοί που θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και υπάρχει και μια κοσμοσυρωή του να τα επιστρέφουν από ό,τι έχω ναι, μάθει. Ναι, ναι, χαμός. Ναι. Από την ανάποδη, χαμός ναι, για να τα παίρνουν. Να πω απλά να θυμίσω ότι είχαμε αναφέρει ότι το iPhone το λευκό, το 4, iPhone 4 το λευκό, και αυτό θα βγει μέχρι τέλος του μήνα. Δυστυχώς ανακοινώθηκε ότι μάλλον τέλος του χρόνου και βλέπουμε. Δυστυχώς για μένα, γιατί το λευκό ήθελα και πάρα πάρα πολύ. Και επίσης να πούμε ότι οι κακές γλώσσες που βγήκαν για απαντήσεις στην Apple, ας πούμε, RIM, Nokia και διάφορες άλλες εταιρείες, ας πούμε, βγήκαν οι άνθρωποι τους και είπαν ότι η Apple υπερβάλλει και ότι δεν ισχύουν αυτά τα προβλήματα που αναφέρει στο site της η Apple. Όχι μόνο ισχύουν, αλλά έχει βάλει και κινητό της Nokia η Apple πλέον, που έχει αντίστοιχα το υποτιθέμενο πρόβλημα του iPhone 4. Όπως επίσης και το τελευταίο μοντέλο σειράς Android, ας πούμε, κινητό, Appphone, συγκεκριμένα το Droid X της Motorola, το οποίο και αυτό δείχνει να πάσχει από το ίδιο πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια είναι γελία, για μας δεν υπάρχουν, δεν έχουν προβλήματα καμία τέτοια συσκευή, είναι το φυσιολογικό. Οπότε αν θέλετε να λέτε ότι έχει πρόβλημα το iPhone, προσέξτε λίγο τι λέτε, γιατί ισχύει για όλους παιδιά αυτό το πράγμα, έτσι, λίγο να σοβαρευτούμε επιτέλους. Και το έχετε ξεφτυλίσει, εντάξει, φτάνει με αυτό το θέμα επιτέλους, πάμε παρακάτω. Καλύτερο λογισμικό λοιπόν, όπως είπαμε, στα Mac, αλλά και καλύτερο λογισμικό και στα κινητά, στα iPhone συγκεκριμένα, αλλά και στα απλά κινητά. Καλύτερο λογισμικό φτάνει με τα megapixel τις κάμερες, με τα βίντεο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φτάνει, όχι άλλο κάρβουνο, λίγο το λογισμικό να φτιάξουμε, γιατί έχουμε μείνει πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Και να πούμε και κάτι ευχάριστο πάνω για πες, Starcraft. Starcraft, παιδιά, τα σπάει, δέστε τα τρέιλερ, ανακοινώνεται τέλος του μηνός επίσημα. Ανακοινώθηκε μάλλον επίσημα τέλος του μηνός, αν θυμάμαι καλά, 27, κάπου εκεί. Κατεβάζουμε και παίζουμε. Άλλο ένα κάψιμο τώρα. Αλλά είναι καλύτερα από το να βλέπεις, να πούμε, τη μιζέρια που επικρατεί γύρω γύρω και αυτά που λένε κάνουνε. Starcraft και πάλι Starcraft. Θα φάμε κανένα δίμηνο έτσι λίγο στο κάψιμο να δούμε τι γίνεται και μετά ξαναγυρνάμε στην όμορφη πραγματικότητα. Καθοδόν προς τις διακοπές. Και καλά, δίθεν είστε και ντεμεκ. Καθοδόν προς τις διακοπές, το επόμενο επεισόδιο μπορεί να είναι μέσα από την παραλία. Μέσα από τη θάλασσα, στην παραλία. Ή τέλος πάντων στη δική μας παραλία. Σας έχω μια έκπληξη από αυτού τον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο, σε ένα από τα επεισόδια. Θα τα πούμε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα. Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Αμανατίδης και νομίζω ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Mac Culturist. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά να περνάτε. Καλή σας συνέχεια και ψηλά το κεφάλι, μάγκες, γιατί οι καρκίνοι θα μας φάνε ζωντανούς. Εντάξει, το τελειώσαμε και αυτό. Σεξ θα κάνουμε τώρα ή περιμένουμε βράδυ λίγο να δροσίσει. Να δροσίσει λίγο, Δημήτρη. Να δροσίσει, έτσι. Να δροσίσει. Αυτά να τα ακούσεις όμως, για να μην έχουμε παρά στράγκαλα. Αντάντε.